Δρόμενων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Μέχρι αύριο Παρασκευή το πρωί τίθεται σε προσκύνηση το Ιερό Σκήνομα της Αγίας Ελένης της Ισαποστόλου στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Βαρβάρας στο Μονίμου Δήμου Αττικής. Ύστερα από επικοινωνία που είχαμε, μας ενημέρωσαν από το Ιερό Προσκύνημα. Σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Αγίας και η αναχώρηση του Ιερού Σκηνώματος θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 8 το πρωί. Η Ιερό Λείψανο της Αγίας Εκατερίνης εκ της Ιεράς Μονής Σινά θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου μέχρι τις 18 Ιουνίου. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η Ιερό Ευχέλαιο. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους ιερούς ναούς, κινήσεις στο τόκους Πάτων, μεταμορφώσεις του Σωτήρου στα Σούρμεν Ελληνικού και στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Δαού Πεντέλης. Στο παρεκκλήσιο του Αρετέου Νοσοκομείου αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου Αθανασίου θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 6 το απόγευμα. Η Παράκληση στον Άγιο Παΐσιο θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Ετόχου Κολοκυνθούς αύριο στις 7 το απόγευμα. Η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο για τους μαθητές που διαγωνίζονται ψάλλεται κάθε ημέρα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πειραιώς στις 6 το απόγευμα, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 6.30. Επίσης τα ψαλεί αύριο στις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γουδί. Εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού των 180 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο Αργυριάδη στο κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου 30. Οι εισηγήσεις θα αναπτύξουν πανεπιστημιακοί καθηγητές, μεταξύ αυτών η ομότιμη καθηγήτρια Μερόπη Σπυροπούλου. Τριετές μνημόσυνο του μακαριστού γέροντος Γεωργίου Καψάνη θα τελεστεί το Σάββατο στις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου. Για τη συμβολή του πατέρα στην αρμονική ανάπτυξη του παιδιού θα μιλήσει εκπαιδευτικός Πόπη Χαλκιά το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνων Οστρία στην Ομόνια. Η 31η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι που διοργανώνει ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπολών και Εκδοτών Πειραιά λειτουργεί μέχρι την Κυριακή 25 Ιουνίου καθημερινά και Σαββατοκύριακα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς με το υπαριθμόν 5 περίπτερο. Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις του ραδιοφωνικού σταθμού, Πειραϊκή Εκκλησία, ενώ με την ανανέωση της συνδρομής στο Σύλλογο Φίλων θα παραλαμβάνουν την κάρτα μέλους. Διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπη, στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στα Ήλια Εδιψού και στην Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ διοργανώνει η Πειραϊκή Εκκλησία στις 24 και 25 Ιουνίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του σταθμού μας 210-41-18-602 και 640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν φέτος από 17 μέχρι 28 Αυγούστου στον κατασκηνωτικό πολυχώρο Ράντσου στο Σοφικό Κορινθίας. Πληροφορίες δίνονται στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο 210-41-24-7-26. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ο Όσιος Πορφύριος. Μαρτυρίες, διηγήσεις, νουθεσίες. Από την έκδοση του Κέντρου Ενότητος και Μελέτης Προβολής των Αξιών μας, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, 2017. Μουσική, Στέφανος Δορμπαράκης. Παραγωγή, Λικούργος Μαρκούδης.
Επεισόδιο 18. Διαβάζουμε τη μαρτυρία του Νικολάου Τζάφα. Μια ημέρα ηλιόλουστη πήρα πολλούς συγγενείς παρέα, αλλά όχι πνευματικούς ανθρώπους, να πάμε να γνωρίσουνε τον Άγιο, μήπως ωφεληθούνε και αυτοί. Τον βρήκαμε. Εγώ δεν ξεκόλλησα από κοντά του. Χαιρόμουνα την ευλογία του. Αυτοί κάθονταν απόμακροι, ούτε που πλησίασαν. Δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον. Απόλαυσαν μόνο τη φύση που ήταν πολύ όμορφη, αλλά ως εκεί. Είχαμε πάει απόγευμα και άρχιζε να βραδιάζει. Αλλά πού να φύγω εγώ από τον γέροντα. Δεν μπορούσαν όμως και αυτοί να φύγουν για να μην με στενοχωρήσουν. Απόμακρα όπως ήταν, γυρίζει ο παππούλης και μου λέει: «Ο Τάδε, ένα συγγενικό μου πρόσωπο, πώς θα πάει με τη γυναίκα του? Γέροντα καθόλου καλά?» «Φέρτονε», μου είπε, «καμιά μέρα εδώ». Δεν δέχτηκε να έρθει και τελικά χωρίσανε. Αφού βράδιασε, θυμώσανε από μέσα τους και αναχώρησαν χωρίς να μου πούν τίποτα. Μόλις φύγανε, μου λέει ο παππούλης, «αυτοί φύγανε πολύ θυμωμένοι και σε συζητάνε στο δρόμο. Έλα να δεις τώρα τι θα κάνεις». Μου δείχνει ένα μονοπάτι. «Να», μου λέει, «θα πας από εδώ και θα βγεις μπροστά τους. Τότε θα ξαφνιαστούν και θα σταματήσουν και θα τους φύγει ο θυμός». Έτσι ακριβώς έγινε. Τα χάσανε και σιωπήσανε. Ευχαριστώ τον Τριαδικό Θεό που με αξίωσε εμένα, τον ελάχιστο δούλο του, να έχω τέτοια ευλογημένη επικοινωνία μαζί του. Να δω και να αισθανθώ τις χάρες που μετέδιδε ο Άγιος ως δοχείον του Αγίου Πνεύματος». Διαβάζουμε την μαρτυρία του πατρός Γεωργίου Καλαντζή, εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ηλυσίων. Τον γερόντα Πορφύριο τον γνώρισα στις αρχές της δεκαετίας του 50, χωρίς να ξέρω τι γνωρίζω και από ποιον παίρνω ευχή. Τότε ήμουν μαθητής της 6ης Δημοτικού του νυχτερινού σχολείου Παρνασσός, στην πλατεία Κάνιγκος, και εργαζόμουν σε ένα φαρμακείο. Εκεί, στο φαρμακείο, ως μικρός που ήμουν, έτρεχα στα τρέχοντα θελήματα, στις τρέχουσες απλές εργασίες, ιδιαίτερα στην προμήθεια των εκτάκτων φαρμάκων, και πηγαίνοντας στις εργασίες αυτές, περνούσα μπροστά
από την Πολυκλινική και τον Άγιο Γεράσιμο και μπαίνοντας μέσα είχα πάρει αρκετές φορές την ευχή του ιερέως χωρίς να ξέρω από ποιον παίρνω ευχή. Έτσι γνώρισα τον Άγιο Πορφύριο, χωρίς όμως να φανταστώ και να υποψιαστώ ποιον έχω γνωρίσει και χωρίς να συζητήσω καθόλου μαζί του. Ύστερα από χρόνια άκουσα από τον Παπαφώτη και από την Κατερίνα τη Ζουμπουλάκη για έναν χαρισματικό γέροντα. Η Κατερίνα μου είπε ότι της είχε πιάσει τον σφιγμό και της είχε πει όλη της την ζωή. Μου είχαν πει ότι ο γέροντας αυτός βρισκόταν στην Πεντέλη, αλλά δεν είχαν ευλογία να μου πούν πού ακριβώς. Αλλά λόγω της επιμονής μου έψαξα, γύρισα όλη την Πεντέλη και βρήκα τα Καλύσια και το κρυσφύγετο του γέροντος Πορφυρίου. Από τότε ξεκίνησα να έχω μαζί του μία ιδιαίτερη επικοινωνία. Όταν έπειτα, συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος Καλατζής, βρέθηκε στον οροπό, συνέχισα να έχω επικοινωνία μαζί του, ύστερα από επιμονή, γιατί δεν ήθελε να αποκτήσουμε πνευματική σχέση. Αλλά τελικώς δέχθηκε ο γέροντας Πορφύριος να έχουμε επικοινωνία. Ήταν ιδιαίτερη ευλογία του Θεού αυτή η επικοινωνία που είχαμε, όπως επίσης μεγάλη ευλογία ήταν όταν ύστερα από τις αγρυπνίες που κάναμε, πηγαίναμε 2 ή 3 η ώρα την Θεία Κοινωνία στον Γέροντα και το ότι δεχόταν εμένα τον ανάξιο να συνυπάρχουμε σε αυτήν την πνευματική πανδεσία. Να κοινωνάει εκείνος και να καταλύω εγώ το Άγιο Ποτήριο. Μου αποκάλυψε ότι είχε γίνει πνευματικός 20 χρονών όταν και χειροτονήθηκε από τον Συναίου Πορφύριο έπειτα από ένα περιστατικό που έζησε μαζί του ο Επίσκοπος όταν ευρίσκεται στο Άγιον Όρος, στα Καυσοκαλύβια και είχε ανατεθεί στο νεαρό τότε μοναχό Νικήτα, τον Άγιο Πορφύριο, η ευθύνη να τον υπηρετεί. Εκεί που εκάθοντο στη βεράντα του κελιού του Επισκόπου το ζήτησε ο Επίσκοπος να τον ξεναγήσει περιγραφικά στα Καυσοκαλύβια, ποιο είναι το κάθε κελί. Και ανταποδίδοντας την ξενάγηση του νεαρού μοναχού Νικήτα, του λέει «Και στα Ιεροσόλυμα έχουμε προσκυνήματα. Εκεί είναι το τάδε, εκεί το τάδε». Κατά την περιγραφή των προσκυνημάτων του Σινά, στο οποίο δεν είχε πάει ο μοναχός Νικήτας, ρώτησε τον Επίσκοπο «Και αυτό που είναι σεβασμιότατε, μεταξύ εκείνου και εκείνου, τι είναι?» Υπήρχε δηλαδή ένα προσκύνημα μεταξύ δύο άλλων που του είχε περιγράψει και το οποίο ο Επίσκοπος είχε παραλείψει. Αλλά ο πατήρ Νικήτας, που είχε ήδη μεταφερθεί στην περιγραφή που του είχε κάνει ο Επίσκοπος, το είδε και ρώτησε για αυτό. Αυτό, όπως είπε ο Άγιος, έγινε αφορμή να τον χειροτονήσει και να τον κάνει αμέσως
πνευματικό. Έζησα ένα άλλο περιστατικό που έχει σχέση με το πώς ανακάλυψε το νερό που υπάρχει στον οροπό. Κάλεσαν ειδικούς εκεί για να βρουν που έχει νερό και να κάνουν γεώτρηση. Τους έδειξε ένα μέρος και έκαναν την γεώτρηση σε μεγάλο βάθος, χωρίς να βρουν νερό. Αλλά εκείνος επέμενε και τους έλεγε «Προχωράτε ακόμα λίγο, προχωράτε ακόμα λίγο». Και όντως, σε απίθανο βάθος βρήκαν νερό, το οποίο όντως ήταν καλό και πολύ νερό, και αποκάλυψε σε μένα τον ανάξιο λέγοντας «Βρε, είχα κατέβει και το είχα δοκιμάσει σε εκατοντάδες μέτρα βάθος γης. Είχα κατέβει και το δοκίμασα και είπα σε μια στιγμή να το μεταφέρω στις χούφτες μου, να το δοκιμάσουν και οι άλλοι, ότι είναι πολύ καλό νερό. Αλλά φοβήθηκα ότι θα με θεωρήσουν για τρελό και δεν το έκανα». Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που φανερώνει το χάρισμα της μετακίνησης του γέροντα. Κάποτε είχε έρθει μία ομάδα από την Σερβία με πρόγραμμα να πάνε να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Και είχαμε αγρυπνία, και μετά την αγρυπνία θέλησαν και ήρθαν μαζί στο γέροντα Πορφύριο και πιάσαν κουβέντα. Μαζί ήταν και ένας ηγούμενος Σέρβος που ήταν επώνυμος και ελληνομαθής, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Και πιάσαν κουβέντα με το γέροντα και τους ρωτούσε από ποιο μοναστήρι είναι και πού είναι το μοναστήρι τους. Και κάναν περιγραφή του μοναστηριού τους, και στη συνέχεια ο γέροντας παρενέβει στην περιγραφή και τους λέει «Μωρέ, πάνω στο βουνό, στην κορυφή πάνω, είναι μια πολιτεία. Ποια πολιτεία είναι?» Ψάχναν, αλλά του είπαν ότι δεν υπάρχει πολιτεία εκεί κοντά. «Βρε, είναι μια πολιτεία μεγάλη, κόσμος, κόσμος». Και ένας από τους μοναχούς που ήταν από την περιοχή είπε ότι ακριβώς σε αυτόν τον χώρο είχαν γίνει εκατόμβες εκτελέσεων. «Ναι μωρέ, αυτό είναι, αυτή είναι η πολιτεία, κόσμος, πολλής κόσμος». Επίσης, ενώ περιέγραψαν το μοναστήρι, λέει ο γέροντας «Έχετε μωρέ ένα φως μέσα στο μοναστήρι, ένα φως, τι είναι αυτό?» «Τι είναι γέροντα, μήπως είναι κανένα κανδύλι αναμένο?» «Μωρέ, ένα φως σου λέω, ένα φως». Και είχαν λείψανα ενός τοπικού Αγίου. Από το κελί του στον οροπό έβλεπε στην Σερβία, στο Μαύρο Ποτάμι. Έτσι λεγόταν η περιοχή. Thank you.
χαρακτηριστικό του Αγίου μας, συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος Καλαντζής, ήταν οι θεραπείες ασθενειών, κυρίως δια της προσευχής. Αλλά ακόμα και με δήθεν μάλωμα, ακόμα και με δήθεν ξυλοδαρμό. Χαρακτηριστικά είναι δύο παραδείγματα. Πήγε μία κοπέλα που είχε πολύ ακμή στο πρόσωπό της, είχε σπυριά και αισθανόταν πολύ άσχημα, ήταν απελπισμένη. Οπότε ο γέροντας της δίνει μία στο ένα μάγουλο και της λέει «Αν δεν φύγει από εδώ που απελπίζεσαι, δεν τρέπεσαι. Με τα χαζά σπυριά σου απελπίζεσαι. Άντε τώρα στο καλό, στο καλό». Την έδιωξε και φεύγοντας παρατήρησε η κοπέλα ότι από εκεί που είχε φάει το σκαμπύλι είχαν φύγει τα σπυριά. Γυρίζει πίσω και λέει «Γέροντα έτσι και έτσι, βρε φύγε από εδώ». Της δίνει μια και από την άλλη πλευρά και θεραπεύθηκε και από αυτήν. Ένα άλλο περιστατικό αρκετά χαριτωμένο είναι όταν πήγε ένας φοιτητής στον γέροντα και του παραπονέθηκε ότι του πονάει η μέση του. Οπότε φεύγοντας, του δίνει ο γέροντας μια μπαστούνια. «Άντε μωρέ με τη μέση σου, εσύ νέο παιδί, δεν τρέπεσαι να παραπονιέσαι». Του έδωσε μια μπαστούνια και έκτοτε δεν του ξαναπώνεσε ποτέ η μέση του. Εγώ είχα στο πόδι ένα λίπωμα πάνω από τον αστράγαλο και του είχα πει «Γέροντα, να το βγάλω» και εκείνος είχε απαντήσει «Σε πειράζει? Άμα δεν σε πειράζει, γιατί να το πειράξεις?» Και με την παπαδιά μια φορά πήγαμε στον γέροντα. Είχε μια δυσκολία, ένα θέμα υγείας, και αφού την είδε της λέει «Αυτό δεν είναι τίποτα μωρέ, αυτό είναι». Και πράγματι είχε κάτι με τον θηρεοειδή της. Είχα πάει με έναν γιατρό στον γέροντα που η γυναίκα του είχε φύγει από καρκίνο και του έλεγε ο γιατρός ότι προ επταετίας είχε κάνει η γυναίκα του επέμβαση αλλά τελικώς έγιναν μεταστάσεις και κατέληξε. Και τον μάλωσε ο γέροντας λέγοντας «Είσαι και γιατρός μωρέ και δεν ξέρεις ότι αυτά δεν τα πειράζουμε». Ο γέροντας με συμβούλευε να έχω καλούς λογισμούς για όλους, να μην έχω κακό λογισμό για κανέναν και να μην κατηγορώ κανέναν, και άμα βλέπω πράγματα που μου φαίνονται ότι δεν είναι σωστά, να ψάχνω να βρω τρόπους και αφορμές για δικαιολογίες. Παραδείγματος χάρη, ότι εξαιτίας της άγνοιάς τους ή ότι έτσι τους έχουν κακομάθει ή ότι φταίει το περιβάλλον τους ή ότι έχω λάθος πληροφόρηση και άλλα. Και με αφορμή αυτά μου έλεγε να προσέχεις τα συναισθήματά σου, να μην έχεις κακία και να μην αισθάνεσαι κάτι κακό. Ακόμη τόνιζε ότι η αίσθηση και ο λογισμός, είτε είναι κακός ο λογισμός είτε καλός, πάει και βρίσκει τον άλλον όπου κι αν είναι. Ακόμη και στην Αυστραλία να είναι ο άλλος, πάει ο λογισμός και τον βρίσκει και τον επηρεάζει. Όπως επίσης μου έλεγε, πρέπει να φτιάχνουμε ωραίο περιβάλλον, μωρέ. Να είναι χαρούμενο το περιβάλλον. Να είναι καλοσυνάτο. Να είναι ευλογημένο. Μόνο στον Χριστό να αναφερόμεθα. Να μην κάνουμε αρνητική, αλλά θετική διδασκαλία. Να μην λες μην κάνεις αυτό, αλλά να λες
να κάνεις αυτό. Σε αυτό επέμενε πάρα πολύ, στο να βλέπουμε την θετική πλευρά, να κινείται όλη μας η ζωή με φόντο το καλό και όχι το κακό. Παραδείγματος χάρη, να μην αναφέρουμε το κακό παράδειγμα προς αποφυγή, αλλά το καλό να προβάλλουμε. Μας έλεγε με πλείστα παραδείγματα πόσο πολύ επηρεάζει και το εξωτερικό περιβάλλον τον άνθρωπο. Χάσαμε τον γέροντα καμιά εικοσαριά μέρες. Είχε προηγηθεί μία κουβέντα που κάναμε και μου έλεγε: «Βρε εσύ, εγώ θέλω να φύγω. Θέλω να πάω στην μετάνοιά μου και εκεί να πεθάνω. Εκεί να κοιμηθώ. Εκεί να τελειώσω. Μην πεις τίποτα, γιατί αυτοί εδώ δεν θα με αφήσουν να φύγω». Έπειτα από αυτήν την κουβέντα, ύστερα από λίγο καιρό, ο γέροντας χάθηκε καμιά εικοσαριά μέρες. Φοβήθηκα μήπως πήγε στο Άγιον Όρος. Ρώτησα, μου είπαν όχι. Φοβήθηκα μην φύγει κρυφά και δεν τον δούμε. Έψαξα με τον πατέρα Σάβα, τον συνεφημέριό μου, λαϊκός αυτός τότε. Όταν τον είχα ρωτήσει, «Πού είσαι γέροντα?», μου λέει, «Είμαι από την Κάριστο μέχρι την Λίμνη». Μου είπε όλη την Βόρεια Εύβοια, οπότε ψάχναμε με τον πατέρα Σάβα, αλλά μου είχε πει και διάφορες ιστορίες και γεγονότα, οπότε μου είχε εξάψει την φαντασία και είχα προσδιορίσει ότι θα είναι μια κάθετη από τη γραμμή που οδεύει από Νότια Εύβοια έως Βόρεια, αλλά προς το Αιγαίο, ότι κάπου θα χάνεται σε ένα χωματόδρομο. Κι όντως, μια μέρα ολόκληρη έψαχνα και έπεσα επάνω του. Τότε έφαγα μια κατσάδα. Ήταν και οι παπαδιές μαζί μας και άρχισε να φωνάζει ο γέροντας, «Γιατί ήρθατε?» και τα λοιπά. Πήραμε ευχή και φύγαμε βρεγμένοι. Όταν γύρισε ο γέροντας ύστερα από 15-20 μέρες, πήγα στον οροπό και του λέω, «Γέροντα, με έχετε συγχωρέσει. Τι να κάνω βρε εσύ, αφού σε αγαπώ, δεν μπορώ να μη σε συγχωρέσω». Ούσιος Πορφύριος. Μαρτυρίες, διηγήσεις, νουθεσίες. Από την έκδοση του Κέντρου Ενότητος και Μελέτης Προβολής των Αξιών μας, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, 2017. Μουσική, Στέφανος Δουρμπαράκης. Παραγωγή, Λικούργος Μαρκούδης. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία διοργανώνει διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Εύβοια 24 και 25 Ιουνίου.